Ομόφωνα απορριπτική ήταν η στάση των πολιτικών αρχηγών στην Κύπρο απέναντι στην πρόταση Ακιντζή περί συνδιαχείρισης των ορυκτών πόρων. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό παρά το Προέδρο Βασίλη Πάλμα, στην απαντητική επιστολή θα επαναλαμβάνεται πως στόχος ήταν και παραμένει η συνολική λύση του Κυπριακού εν αντιθέσει με την πρόταση Ακιντζή που χαρακτηρίζεται από προσανατολιστική. Η πρόταση του Κύπριου ηγέτη κ. Μουσταφά Ακιντζή δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, καθώς αποπροσανατολίζει από την ουσία του προβλήματος του Κυπριακού και την ανάγκη άμεσης επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων με στόχο αν υπάρχει η απαραίτητη βούληση από όλους τους εμπλεκομένους, την επίτευξη μιας βιώσιμης και λειτουργικής λύσης στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, η πρόταση του κυρίου Ακιντζή περιέχει πρόνοιες που δεν εξυπηρετούν το καλώς νοούμενο συμφέρον της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Κυπριακού λαού στο σύνολό του. Η συνεδρία του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών ήρθε μία ημέρα μετά την υιοθέτηση από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης των μέτρων κατά της Τουρκίας για τις έκνομες γεωτρητικές δραστηριότητες της Άγκυρας. Πρόκειται για περικοπή 146 εκατομμυρίων ευρώ από τα προενταξιακά κονδύλια, το πάγωμα της Ευρωτουρκικής Αεροπορικής Συμφωνίας και των πιστώσεων της ΕΤΕΠ προς την Τουρκία, καθώς και την ακύρωση διαλόγων υψηλού επίπεδου μεταξύ Ευρώπης και Τουρκίας. Παρά τα όποια μέτρα πάντως, η παράνομη δραστηριότητα των τουρκικών πλοίων Φατίχ, Γιαβούς και Μπαρμπαρός συνεχίζεται κανονικά.